Κρατήσουμε λίγο τις αποστάσεις, έστω και αν φοράμε μάσκα, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλημέρα. Πώς είσαι? Πάμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ξεναγήση. Παρακαλώ σας. Γεια σας. Η φιλοσοφία είναι ότι σε ένα καινούργιο κτίριο εντελώς, το οποίο έρχεται και κουμπώνει σε ένα άλλο κτίριο. Υπάρχουν με όλες τις δομές, με κλινικές, με το χτενολογικό, εξωτερικό κλπ. Επικοινωνεί βεβαίως απευθείας, ναι, επικοινωνεί. Άρα λοιπόν δεν είναι στο πουθενά, είναι μια πολύ δομημένη και το ωραίο με αυτή την μονάδα ταχυτικής θεραπείας έγινε εξ ολοκλήρου. Είμαστε διάδρομος, δεξιά, κυρία Ντάγανο, κυρία Ντάγανο είναι γιατρός που έχει μετακινηθεί και ξεκινάει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, δεξιά και αριστερά είναι δύο. Θα ερχόμουν αχρίαστες, αλλά... Το κάθε τεταρτημόριο μπορεί να δουλέψει ανεξάρτητα, που είναι αυτό πολύ καλό, γιατί μπορεί η μισή να είναι αφιερωμένη σε νοσήματα που μεταδίδονται και τα άλλα κρεβάτια να είναι γενικά κρεβάτια. Είναι λειτουργικά και οργανωτικά, για να έχει ένα πλήρη έλεγχο. Εδώ είναι λοιπόν 12 κλίνες, αρκετός χώρος, βάσει των προδιαγραφών, με φως. Είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενείς και για τους εργαζόμενους. Πίσω είναι το μόνο. Όπως βλέπετε είναι από φάρες, πρέμονται, που είναι η σύγχρονη προσέγγιση. Δεν τα αφήνουμε να πατάνε στο έδαφος. Άπειρες μπρίζες, άπειρες παροχές. Η μονάδα είναι σαν να είστε σε ένα εργοστάσιο. Είναι με αισθητήρες, προσδοκία μου, με αισθητήρες αυτόματος δίγησης των ασθενών. Βέβαια, αυτή είναι η μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι το μεγάλο στοίχημα του προσωπικού. Εγώ θα έκανα λιγότερο από τη μισή. Μια μόνιμη παρακαταθήκη, θα έλεγα, για το σύστημα υγείας, η οποία θα μας συνοδεύει και όταν θα έχουμε τελειώσει με τον COVID. Δεν είναι εξάλλου τα μόνα κρεβάτια εντατικής τα οποία ετοιμάζει το Υπουργείο. Και με την συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ετοιμάζονται πολλά κρεβάτια σε πολλά νοσοκομεία και άλλοι δωρητές έχουν σπεύσει να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά βέβαια τώρα οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εάν δεν προσέξουμε όλοι, το Σύστημα Υγείας θα δεχθεί μεγαλύτερες πιέσεις και φυσικά είναι μια μεγάλη ανακούφιση για όλους μας ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε σημαντικά αυξημένο αριθμό εντατικών κρεβατιών, τα οποία σε πρώτη φάση θα τεθούν στη μάχη αντιμετώπισης του COVID και βέβαια όταν τελειώσουμε ξανά τον COVID θα είναι στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να τελειώσει μια και καλή αυτό το οποίο νομίζω όλους μας έχει ταλανίσει, όσοι δηλαδή κατά καιρούς έχουμε ασκήσει εκτελεστική εξουσία, να πρέπει κάποιος να ζητά πολιτική παρέμβαση για να βρει θέση σε ένα κρεβάτι εντατικής. Νομίζω ότι δίνουμε όλοι εδώ πέρα, όλα τα κόμματα, μία δέσμευση ότι αυτό θα τελειώσει και πρέπει να τελειώσει και η Ελλάδα θα φτάσει πολύ σύντομα να έχει αριθμό εντατικών κρεβατιών και προσωπικό που θα το υποστηρίζει. Δεν είναι μόνο οι υποδομές, πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σώζουν ζωές, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης και αυτή η δέσμευση της κυβέρνησης θα γίνει πράξη. Και βέβαια το δικό σας καθήκον και θέλω το πρόσωπό σας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόμενους. Στις εντατικές είχαμε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε το έργο τους, να τους ανταμείψουμε και ηθικά και οικονομικά. Στο δικό σας το πρόσωπο να μπορείτε να εκπαιδεύσετε και την νέα γενιά των γιατρών, των νοσηλευτών, να μεταλαμβαδεύσετε αυτή την μοναδική εμπειρία την οποία έχετε, διότι εσείς 24/24 δίνετε τη μάχη με το θάνατο και δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να σώζετε ανθρώπινες ζωές όπως το κάνετε κάθε μέρα. Οπότε στο πρόσωπό σας και όλων των εργαζόμενων
κυρίως στις εντατικές, των γιατρών, των νοσηλευτών, του υποστηρικτικού προσωπικού, των κυριών και των κυρίων που καθαρίζουν και κρατούν τις εντατικές στο επίπεδο της αποστήρωσης που απαιτείται για να κάνετε με ασφάλεια τη δουλειά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι δεν είμαστε ειδικοί, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνει ειδικό για να καταλάβει ότι είναι ένα υπερσύγχρονο. Και ενεργειακά. Ό,τι καλύτερο έχουμε. Ωραία, με πέτυχε μια μέρα στη Βουλή και με έχει διαλύσει. Σε ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Γεια σας.